Ο Ταγίπ Ερντογάν εστίασε και πάλι τα πυρά του στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το πρωτοφανές για πρόεδρο χώρας ύφος είναι ενδεικτικό του πόσο ενόχλησε τη γειτονική χώρα η προτροπή Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο να μην δοθούν F-16 στην Τουρκία. Seni ben Bahattin Köşkü'nde ağırlayacağım, yemek ikram edeceğim ve o yemekte seninle bir şeye varacağız. Ya aradan 15 gün geçti, 3 hafta geçti, sen gidiyorsun Amerika'ya, Amerika'da senatoda kalkıp Türkiye'nin aleyhinde konuşma yapıyorsun, F-16'larla ilgili konuşma yapıyorsun. Yemezler, Mitsotakis yemezler. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να απαντήσει ούτε στις προσωπικές επιθέσεις, ούτε σε πολύ, ούτε πολύ περισσότερο να ξεκινήσει έναν διάλογο μέσα από αυτές τις προκλήσεις τις οποίες εξαπολύει η Άγκυρα. Η Ελλάδα από τη δική της την πλευρά έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Οι συνθήκες κατοχυρώνουν απόλυτα τα δικαιώματά της. Η Αθήνα επιλέγει να μην πέσει στην παγίδα της έντασης που για τους λόγους του στείνει ο Ερντογάν. Στον αέρα και στη θάλασσα απαντά αποτρεπτικά στις παραβιάσεις, ενώ στη διπλωματία αναδεικνύει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει απορρίψει με νομικά επιχειρήματα βασισμένα στο διεθνές δίκαιο όλες τις τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις. Δεν θα μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση δηλώσεων. Έχουμε απαντήσει με χάρτες και επιστολές στο σύνολο των έολων τουρκικών αιτιάσεων. Η Αθήνα απαντά με ψυχραιμία και τεκμηριωμένα. Η προσπάθεια Ερντογάν να δημιουργήσει πολεμική ατμόσφαιρα είναι συνεχής. Geçmişte ataların seni çok iyi bilirler. Tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın. Faturası ağır olur. İşte biliyorsunuz dün evvelsi günlerdeydik. Efes 2022 tatbikatındaydık. Birlikte oradan bir yerlere mesaj verdik. Nereye verdiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Όσο ο Ερντογάν πιέζεται πολιτικά και θα πιέζεται λόγω της τραγικής καταστάσεως της οικονομίας, θα προσπαθήσει να στρέψει την προσοχή του κόσμου σε θέματα τα οποία τον συγκινούν και συσπυρώνουν γύρω του ψηφοφόρους. Και αυτά είναι τα εθνικά θέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ανοίξει δύο μέτωπα, ένα στη Συρία, ένα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, με εμάς και την Κύπρο. Τα σενάρια πολέμου συντηρεί και ο τουρκικός φιλοκυβερνητικός τύπος. Εμείς ακούμε το λόγο αυτού που είναι άντρας, γράφει στο πρωτοσέλιδο η Μιλιέτ. Ενώ η Αξάμ εστιάζει στη φιλελληνική στάση του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντες, που ανάβει κόκκινο για τα F-16 στην Τουρκία. Δεν θα επιχειρήσει, πιστεύω, διότι ξέρει ότι το τίμημα που θα πληρώσει θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.